Μεγάλη εβδομάδα, Πατέρα Ευάγγελε. Τη Μεγάλη Δευτέρα, τι γιορτάζουμε στην Εκκλησία και τι σημαίνει όμως αυτό για εμάς σήμερα. Ναι. Για λίγο χρονικό διάστημα που θα έχουμε στη διάθεσή μας, υπάρχει μια αναφορά στο ρολόγιο της Εκκλησίας, το μεγάλο ρολόγιο, για αυτές τις μέρες. Έτσι λοιπόν, αυτά τα πέντε λόγια που λέει το ρολόγιο, θα τα πούμε και θα η ανάλυση θα κάνουμε για τη Μεγάλη Δευτέρα. Από τη σήμερον άρχονται τα Άγια Πάθη του Σωτήρος ημών. Από σήμερα, από τη Μεγάλη Δευτέρα. Πότε είναι η Μεγάλη Δευτέρα? Την Κυριακή το βράδυ. Είναι η Μεγάλη Δευτέρα πρωί, αλλά εμείς πηγαίνουμε στο νυμφίο. Είναι ο πρώτος νυμφίος. Πάμε την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ. Και κάνουμε τον όρθρο της Μεγάλης Δευτέρας. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν μπορούν οι χριστιανοί να σηκωθούν 4 το πρωί και η Εκκλησία το μετακόμισε στις 6 το 8 το απόγευμα. Άρα, να μην ξεδίζουν οι χριστιανοί, η Εκκλησία όταν έχει κάποια θέματα διευκολύνει τα παιδιά της για να μπορούν να παρακολουθήσουν. Από τη σήμερα έρχονται τα Άγια Πάθη του Σωτήρος ημών. Και πρώτον πάντων λαμβάνεται σε τύπο του Χριστού ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος. Άρα η Μεγάλη Δευτέρα είναι αφιερωμένη στον Ιωσήφ τον Πάγκαλο. Αυτός ήταν γιος του Ιακώβ ενδέκατος, ο οποίος φθονήθηκε από τα αδέρφια, σαν τον Χριστό. Είναι παιδί των Εβραίων και τον ευθονήσανε οι ίδιοι οι αδελφοί του, οι Εβραίοι. Και τον ρίξανε σε λάκκο, σαν τον Χριστό, που έπεσε στο λάκκο και τον εσταυρώσε, τον πεθάνουν και τον ρίξανε στο λάκκο του τάφου. Ήταν πολυθής εις αλλοφύλους. Μετά τα αδέρφια του, λέει, τον πουλήσανε πόσο? 30 αργύρια. Τον πουλήσανε σε αλλοφύλους, πήρανε λεφτά για να τον πουλήσουν. Πού τον πουλήσανε? Σε αλλοφύλους. Οι Εβραίοι πού τον δώσανε το Χριστό? Στους αλλόφυλους, στους Ρωμαίους. Τον παραδώσανε Εβραίο σε Ρωμαίους για να τον σκοτώσει. Βλέπετε που θέλει να τους πει ότι μοιάζουν με τον Χριστό. Και υπ' εκείνον πάλι τον πήγανε στην Αίγυπτο και για τη σοφροσύνη του, με τη σοφροσύνη που είχε, το συγκοφάντησε η κυρία αυτή Πετεφρέσα, τον βάλανε στη φυλακή και καταδικάστηκε, και ενώ καταδικάστηκε με τα δύο όνειρα που εξήγησε, βγήκε μέσα και έγινε βασιλιάς της Αιγύπτου, διότι έγινε, κατάφερε και ερμήνευσε το περίφημο όνειρο με τις 7 γελάδες τις ισχνές και τις 7 γελάδες τις παχιάς, και έγινε, προσέξτε, σιτοδότης παντός του λαού. Δια τούτων πάντων, με όλα αυτά τα παραπάνω, ετύπωσε στον εαυτό του ή σε αυτόν τα πάθη. Τον πουλήσανε, τον χτυπήσανε, τον κατεβάσανε στην Αίγυπτο, κατέβηκε στην Αίγυπτο, Αίγυπτος είναι η χώρα εδώ. Κατέβηκε στην Αίγυπτο, τον βάλανε στη φυλακή, έμεινε στη φυλακή κτλ. Κτλ, κτλ. Και μετά από τη φυλακή του Άδη έγινε μετά το Φαραώ ο πρώτος και έγινε κύριος πάσης γης Αιγύπτου. Άρα δοξάστηκε και προσκυνήθηκε από τους αδελφούς του και τον πατέρα. Άρα λοιπόν λέει ότι με τα ταύτα η δόξα του Κύριου ημών Ιησού Χριστού είναι η Ανάστασή του. Γι' αυτό ταυτίζει αυτά τα δύο πρόσωπα. Εις τη μνήμη ταύτη του Ιωσήφ επισυνάπτεται και η ιστορία της υπό του Κυρίου κατά την σήμερον το πρωί 19ης Μαρτίου. Άρα λέει ακριβώς τις ημέρες που έγινε η Μεγάλη Εβδομάδα την εποχή του Χριστού. Είχε ο Μάρτης 19, στις 19 Μαρτίου. Ο Χριστός σταυρώθηκε 25 Μαρτίου. Το καταλαβαίνετε σύμφωνα με τις δικές μας ημερομηνίες. 19 Μαρτίου καταραστήσεις και ξηρανθήσεις οικείς, αναστήθηκε 25 Μαρτίου. Καταραστήσεις και ξηρανθήσεις οικείς για την εαυτής ακαρπία. Το πρωί ο Χριστός, το βράδυ της Κυριακής, πήρε τους Αποστόλους και πήγανε και βγήκανε. Και πήγανε σε έναν γήπο που είχε εκεί πέρα και μπήκανε μέσα στο τσιπάκι και ξαπλώσανε. Ρίξανε κάτω τα ρούχα και ρίξανε από πάνω αυτό το ίδιο ρούχο που είχε, το ρίξανε έτσι και κοιμά. Ο Χριστός πάντα του άρεσε να κοιμάται έτσι πάνω στο χώμα. Στο χώμα κοιμόταν. Έριχνε κάτω το ρούχο της μάνας του το μισό που ήταν από 4 κομμάτια αυτό. Γι' αυτό το κόψανε αυτό, το κόψανε αυτό, τα 4. Ενώ το χιτώνα το ρίξανε στα ζάρια. Ενώ τα άλλα τα πήρανε
το κόψανε στη μέση και τα πήραν τα τέσσερα κόμματα. Λοιπόν, αυτό η μπατανία αυτή που ήταν δύο και ένα και ένα και ένα και ένα, το οποίο το είχε από πάνω και το έκανε έτσι, το είχε και για κουβέρτα. Λοιπόν, και μετά από αυτό λοιπόν, πάει ο Χριστός το πρωί και επίνιασε. Και επειδή οι σικές, ό,τι και να κάνεις, πάντα μια σικία, μια σικιά έχει κάτι εκεί πέρα που τις έχουν μείνει. Και επειδή είχε φύλλα, πάει λοιπόν να βρει κανέναν καρπό, μήπως είχε και καρπούς αυτούς τους άγουρους, τους πρώτους που βγάζει, και δεν βρήκε καρπό και δεν είπε τίποτα. Είπε να μην βγάλεις καρπό στον αιώνα. Και την άλλη μέρα, όταν ξαναπεράσανε τη Μεγάλη Τρίτη το πρωί, είχε ξυλαθεί η σικιά. Αυτό λέει ότι είναι για διάφορους λόγους. Πρώτον, διότι λέει το δέντρο από το οποίο πήρανε οι άνθρωποι τα φύλλα και σκεπαστήκανε στον παράδεισο ήταν από τη σικιά. Άρα με το να ξυλανθεί η σικιά, τι έκανε στους ανθρώπους. Τους έβγαλε την ντροπή που είχαν όταν φάγανε τον καρπό. Δηλαδή, βλέπετε θεολογικά πόσο πιο βαθιά είναι από τα εξωτερικά σχήματα. Το δεύτερο είναι ότι επειδή η σικιά έχει ένα γάλα και μετά όταν τον φας τον καρπό είναι καλός, αλλά μετά το γάλα σε ταλαιπωρεί, ότι ομοιάζει με την αμαρτία. Το τρίτο όμως, το πιο σημαντικό, είναι ότι έτσι είμαστε άκαρποι και εμείς όλοι. Έχουμε φύλλα μπόλικα και έργα κανένα. Και σου λέει πρόσεξε να μην πάρεις το επιτίμιο της ξυλανθής της σικιάς. Αυτά είναι πολύ συνοπτικά για την Αγία και Μεγάλη Δευτέρα.